Έλα, για να... Τι, εγώ. Να πω από τα αγαπημένα μου, θα πω. Ναι. Ο Θανάσης αποφάσισε κάποια στιγμή να φύγει, ρε παιδί μου, από αυτή τη ζωή την περίεργη, την ομαδική. Και ήθελα να πιάσει μια δουλειά πιο σοβαρή και να φέρει την οικογένεια, όλα. Και άκουσε, είχε γίνει διαγωνισμό. Ποια ζωή, παιδί. Θα καταλάβει τη διάρκεια με την ομιλία. Το λέω με τρόπο. Τι λέει, άκουσε. Τι λέει, και άκουσε τον Ισπανό. Την πορεία είναι που φοβάμαι. Άκουσε ότι είχε προκηρυχθεί ένα διαγωνισμό για να πάρουν έναν άνθρωπο στον ΟΣΕ. Αυτό δεν ήξερε την τύφλα του, βέβαια, από αυτά τα πράγματα. Τέλο πάντων, με αγωνία πήγε και περίμενε. Έξω από την πόρτα ήρθε η σειρά του, μέσα ήταν ο προηγούμενος από αυτόν ο εξεταζόμενος. Ανοίγει η πόρτα, βγαίνει ο εξεταζόμενος μαζί με τον εξεταστή, του λέει 5 λεπτά θέλω να πάω στην τουαλέτα. Βρήκε ευκαιρία ο Θανάσης και πέφτει πάνω στον άλλον. Αδερφέ, πες με σε παρακαλώ, τι σε ρώτησε, τίποτα δύσκολο. Άσε, του λέει, πολύ δύσκολο. Πες με, αδερφέ, βοήθησε με, μήπως και τα καταφέρω και περάσω. Μου είπε ότι ήμουν σε ένα τρένο, το οποίο τρένο έτρεχε με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Και εκείνη τη στιγμή από την απέναντι μεριά το φύσουσε κόντρα αέρα σε 135 χιλιόμετρα την ώρα. Και όταν άνοιξα εγώ το παράθυρο, με πόση δύναμη μπήκε ο αέρας μέσα στο βαγόνι. Τρελάθηκε ο Θανάσης. Να μου το κερατού μου και πού να τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Άνοιγε η πόρτα, μπαίνει μέσα. Καλησπέρα σας, του λέει ο εξεταστής. Καλησπέρα σας. Πώς σας λένε, αυτό το ξέρε. Του λέει, κοιτάξτε, λέει, επειδή θα σας κάνω μια πολύ εύκολη ερώτηση. Είστε σε ένα βαγόνι ενός τρένου, λέει, το οποίο βαγόνι αυτό του τρένου λέει, τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εντάξει, λέει. Ο αέρας το χτυπάει με κόντρα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα. Το παράθυρο είναι κλειστό και έχει πάρα πολύ ζέστη. Τι θα κάνετε? Άμα έχει πάρα πολύ ζέστη, λέει, θα ανοίξω λίγο το κουμπί του πάνω, θα τραβήξω λίγο τη γραβάτα, θα πάω λίγο ορθοδοξικά. Όχι, του λέει, δεν καταλαβαίνω. Ο αέρας, λέει, το χτυπάει με 100 χιλιόμετρα, τρέχει με 150 χιλιόμετρα και το παράθυρο είναι κλειστό. Τι θα κάνετε για να δροσιστείτε? Άμα είναι τόσο πολύ το ζέστη, θα ζητήσω συγγνώμη αριστερά-δεξιά, θα βγάλω τα παπούτσια τη κάλτσα, θα κάνω έτσι με τη κάλτσα, θα πάρω μια δροσιά, θα δροσιστώ. Χριστιανέ μου, του λέει. Το τρένο τρέχει με 150 χιλιόμετρα μπροστά. Ο αέρας το χτυπάει με 100 χιλιόμετρα κόντρα και το παράθυρο είναι κλειστό. Τι θα κάνει? Θα ξεκουμπώσω και του παντιλόνι. Όλοι και θα βγάλω με το βραγί, θα πάρω ανάσα λίγα λούτου ή άλλοι. Όλοι θα ζεσταίνονται. Βρε Χριστιανέ μου, του λέει. Το τρένο τρέχει με 150 χιλιόμετρα. Το βαράει με 100 χιλιόμετρα κόντρα. Ο αέρας το παράθυρο κλειστό. Τι θα κάνει? Τον κόλο σου κάτω να χτυπάς το παράθυρο. Εγώ δεν τα ανοίγω. Αυτό ήθελα να πω, το ξέρω και με 180 χιλιόμετρα, αλλά είναι πιο μεγάλο. Πιο γρήγορο.